του τον στρατή Λιμιό. Κάτι ήθελε, Σρούλα μου. Ήθελα να σταθώ λίγο στη Δέσποινα Βανδία, αν μου επιτρέπει, Ζήνα. Θα την έχουμε σε λίγο και πλάνα. Θα έρθουν και τα πλάνα σε λίγο και θα τη δούμε. Δεν θα μπορούσε να μην είναι εκεί. Άλλωστε, όπως και έγραψε την ημέρα που έφυγε ο Βασίλης Καράς, είπε ότι δεν μπορώ να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου. Έτσι ξεκίνησε να γράφει. Πέρασε μια περίοδο δίπλα του και έζησε, λέει, τη σκηνή και τη νύχτα και όλο το περιτύλιγμα της νύχτας. Τον έκανε να πιστεύει ο Βασίλης Καράς στη Δέσποινα Βανδύ ότι ο κόσμος της μουσικής είναι γεμάτος με βασίλειδες. Αυτή η φράση νομίζω ότι τα λέει όλα. Με τα χρόνια, είπε η Δέσποινα Βανδύ, κατάλαβα τη μοναδικότητά του, γιατί δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν η νύχτα γεμάτη με βασίλειδες. Αυτό το καλησπέρα και καλή βραδιά έγραφε η Δέσποινα Βανδύ. Βλέπουμε εδώ τη Δέσποινα Βανδύ. Εδώ ακριβώς. Βλέπετε εκεί που πλησιάζει τον Βασίλη Μπισμπίκη και του λέει πως δεν αντέχει, σκουπίζει τα μάτια της. Και αποχωρεί λίγο από την πίσω πόρτα. Εκεί θα είναι, απλώς βγήκε λίγο. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό το τελευταίο αντίο που γνωρίζεις ότι η εξόδιος ακολουθία τελειώνει. Και σε λίγο δεν θα έχεις άλλη επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έστω εκεί στο φέρετρο είναι το τελευταίο σου τετ-α-τετ με τον άνθρωπο που αγαπάς. Όσοι έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, αυτό που ακριβώς λέω αυτή τη στιγμή, μπορούν να το καταλάβουν, μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Δεν ξέρω αν θα μας μεταδώσει λίγο αυτή την εικόνα ο στρατής Λιμιός ή η Κατερίνα Σουλιώτη. Ποιος μπορεί, ο στρατής. Έλα, στρατή μου. Δεν ξέρω, η δική σου κάμερα ήταν στρατή. Στρατή. Δέσποινα Βανδύ, η οποία αναγκάστηκε να βγει από την αίθουσα, από τον Ιερό Ναό. Πραγματικά ήταν συντετριμένη και δεν το λέω καθόλου καθ' υπερβολή. Κυριολεκτικά κατέρευσε.